Η μεγάλη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ψηφίζει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες. Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελείται από 5 νομοθετικά κομμάτια με στόχο να εισαγάγει περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, περισσότερους ελέγχους στα σύνορα και πιο αποτελεσματικές και γρήγορες διαδικασίες ασύλου. Κάθε φάκελος πρέπει να εγκριθεί σε κοινή ψηφοφορία. Αν όμως απορριφθεί ο ένας, μάλλον θα απορριφθούν και οι υπόλοιποι. Θεωρητικά το υποστηρίζουν οι τρεις μεγαλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ακόμα και μεταξύ των συντηρητικών, των σοσιαλιστών και των φιλελευθέρων, αρκετοί ευρωβουλευτές ψηφίζουν κατά. Αυτό το σύμφωνο δεν κάνει τα απαραίτητα βήματα προς την αλληλεγγύη και την ανοικοδόμηση ενός πραγματικά μεταρρυθμισμένου ευρωπαϊκού συστήματος. Το κάνει πιο αδύναμο και δεν χτίζει την αλληλεγγύη που χρειάζεται. Ας δώσουμε λοιπόν ένα σαφές μήνυμα. Θέλουμε διαφορετική κατεύθυνση και γι' αυτό καταψηφίζουμε. Μικρότερες πολιτικές ομάδες είναι επίσης κατά. Η ακροδεξιά της Λεπέν στη Γαλλία και της Λέγκα στην Ιταλία, για παράδειγμα, τη θεωρεί πολύ αδύναμη στους συνοριακούς ελέγχους, ενώ η αριστερά και οι πράσινοι επικρίνουν την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο. Ο εισηγητής ενός από τους φακέλους είπε ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το αποτέλεσμα.